του γηπέδου ΑΕΚ Αγία Σοφιά, ο Παπαρένα, εδώ που βλέπουμε να στείνονται αυτή τη στιγμή οι αεραγωγοί από αυτό το συνεργείο που βλέπουμε. Είχε μπει στο σαββατιάτικο βίντεο, πιστεύω να τα απολαύσατε όλοι, το drone του Λιάκου. Μπήκε σε κάθε διαμέρισμα, τόσο στα μουσεία, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, έδειξε κάθε πάτωμα στα διαζώματα το πώς στείνονται. Είδατε, θεωρώ ότι στο κάτω διάζωμα μπήκανε όλα τα προστατευτικά κάγκελα. Είδατε ότι στις σουίτες και τις 40 απ' έξω έχει πέσει η προεργασία για να πέσει το τελευταίο ραντιέ, για να έχουμε μια υπερήφιος εκεί πέρα του χώρου. Άλλα κόλπα. Και τι μπερδεύω Ιούνιο με Ιούλιο, ενώ έχω γενέθλια σε 4 μέρες. Μπαίνουμε παιδιά στην πρώτη 50ετία μας. Να μέσει καλά ο Θεός, να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Πάμε να δούμε λίγο από εδώ. Καθώς το λάβαρό μας ανεμίζει αγέροχα, δυναμικά. Να δούμε εδώ πέρα κάποιες εξελίξεις. Γεια σας παιδιά! Εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τα δύο, με τους δύο πύργους. Ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Εκεί παιδιά, σε αυτούς τους δύο πύργους λογικά θα φαίνεται και θα γράφει μάλλον το Παπαρένα. Έτσι ψηλιάζομαι, δεν είμαι και σίγουρος, μπορεί να λέω και λαλακία. Υποψιάζομαι εγώ τώρα, τι. Είδατε παιδιά μέσα από τον drone πώς είναι η θέαση του πανοραμικού εστιατορίου. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν το πίσω μέρος, το προστινόμαλο μέρος εδώ πέρα προς τα πίσω, το προστινόμαλο προς τα πίσω, προς την εκκλησία εννοώ, αν υπερυψωθεί έτσι ώστε να είναι πανοραμικό για όλους τους επισκέπτες του εστιατορίου, διότι ίσα βάρκα σαν νερά, οι πίσω δεν θα βλέπουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Έτσι, αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, να δείξουμε λίγα πράγματα από κάτω, από εδώ που γίνεται παιχνίδι, τόσο με τους αραγωγούς, όσο με τα σκαρώματα της εταιρείας της ETEMCO, δεν ξέρω ποια εταιρεία έχει αναλάβει πίσω αραγωγούς, θα ρωτήσω να το μάθω, να παίξει και εκεί μια διαφημισούλα, γιατί τα βίντεο, σαν τα βλέπετε μετά από χρόνια, έτσι να ακούμε τις εταιρείες που μπήκανε και στηρίξανε την προσπάθεια του κ. Μελισανίδη, φυσικά με χρήματα, για να πραγματοποιηθεί το όνειρο του κάθε ΑΕΚΤΖΗ, το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, το εκκλησάκι Θαρό το είδατε όλοι με το drone. Βλέπετε το σιδερένιο από πάνω στοιχείο που τοποθετήθηκε για να δείχνει εκτός από τα παραθύρια τα βυζαντινά ότι εδώ θα είναι ένα εκκλησάκι και θα γίνει στα δεξιά όπως θα μπαίνουμε στα μουσεία. Παρακεί με τις κολόνες, δεν ξέρω τι είναι, μόνο στο αταβάνια, τα σκαρώματα, οι σωληνώσεις των αραγωγών, η σωλήνα του νερού, έτσι, με αυτά. Και φυσικά πάνω παίζει παιχνίδι με τροχό, κοπής, έτσι ώστε η εταιρεία που έχει αναλάβει η υπερκατασκευαστική να κάνει το θέμα της. Πάμε, συνεχεία. Γύρω-γύρω το γήπεδο, τούτη την Δευτέρα, 5 Ιουλίου του 2021. Βλέπετε τους εργάτες να φεύγουν. Πάμε να κάνουμε μια κυροβολιά μέσα στον καθό τον ήλιο. Εδώ πλατεία Δημήτρη Μελισανίδη με την Αγία Τριάδα να δεσπόζει. Και καθώς είπα την Αγία Τριάδα, θέλω παιδιά να δείτε και το βίντεο το Κυριακάτικο που ανέβηκε με τα 3.200 κυβικά που έπεσαν από τις βαρέλες και τις δύο πρέσες. Είναι κάτι μαγικά πλάνα που τράβηξε ο Λιάκουρας. Τη σκηνοθεσία πάντα δικιά μου, τράβηξε ο Ηλίας, γιατί έπεσε η θεμέλια πλάκα πλέον σε όλη κάτω την πλάκα, είχε τοποθετηθεί μισή, παραποχθές ολοκληρώθηκε, 4 υπόγεια θα έχει και από πάνω θα γίνει το χαμός. 250 θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, είναι θέσεις πάρκινγκ, που η Αρχιεπισκοπή είπε ότι σε κάθε αγώνα θα δίνονται στην ΑΕΚ, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος της ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή ενέργεια του Μητροπολίτη, του κυρίου Γαβριήλ.
τέτοια πράγματα καλό είναι να ακούγονται και να γίνονται. Εδώ από το διαφημιστή. Οι σκαλοσχές παραμένουν εδώ πέρα. Σκαλοσχές που είναι στον τομέα της παλιάς 567, νυν τομέας 11. Θα δείτε, δεν ξέρω σήμερα ή αν αύριο, θα δείτε δύο δυναμικά βίντεο από μέσα. Όταν λέμε από μέσα, πιο μέσα δεν γίνεται. Ευγενική χορηγία του Μαστόρι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθω να σε δείρω εσέναν, μισό λεπτό. Ρε, ακούγεσαι να πούμε, σταμάτα. Τι θέλω να πω. Θα δείτε πάρα πολύ ότι οι κερκίδες έχουν μπει το τσιμεντάκι, έχουν κλείσει οι περισσότερες αυτών. Λίγα τετραγωνικά μόνο δεν έχουν μπει αυτό το υλικό μέσα στις κερκίδες. Αυτό το υλικό είναι, παιδιά, ειδικό, γιατί ξέρετε ότι κάθε τομέας, κάθε κερκίδα, μάλλον κάθε τομέας καλύτερα, με τον άλλον τομέα, είναι ξεχωριστή και για τους λόγους της αντισεισμικότητας. Γι' αυτό τώρα γίνεται η ραφή, η ειδική ραφή με αυτά τα υλικά, έτσι ώστε χτύπα ξύλο σε κάποιο σεισμό, να μην έχουμε την παλινδρόμηση. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εχθές αυτό εδώ πέρα, Κυριακή εχθές που είχα έρθει να τραβήξω πλάνα, ήτανε με το φενιζόλ. Τα μαστόρια το τρυπήσανε, δεν τράβηξα πλάνα όμως, το τρυπήσανε τα μαστόρια και μετά ρίξανε πάνω το τσιμεντάκι. Άρα και οι δύο, τα δύο τα βάνια, σε αυτό εδώ το τομέα, τομέα 11, και τα δύο τα βάνια, όπως έλεγα παιδιά, έπεσε το τσιμέντο πάνω στο ταβάνι και είμαστε έτοιμοι τώρα για τις παρακάτω ή παραπάνω ενέργειες. Λοιπόν, και συνεχίζω από εδώ. Βλέπετε υπολείμματα από την υπογειοποίηση, εδώ τα τριγωνάκια που στηρίζανε τις καλοσχές και ό,τι άλλο στηρίζανε. Ο Μιχάλης είναι! Καλά, εντάξει. Μακάρι ήταν ο Μιχάλης. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε το κλιμακοστάσιο του τομέα 11. Εδώ τα μπουριά τα λεγόμενα, υδροροές, όπως είναι. Εδώ βλέπουμε το μαύρο το τοίχο στα βαριά επίσημα του τομέα 1. Δεν θέλω να δείξω το τρίπτυχο από κάτω που φωνάζει όξο της υπογειοποίησης. Είναι τρία παλικάρια δυναμικά που ένα χρόνο τώρα εδώ έχουν δώσει και τη ζωή τους με την εργασία τους για να τεκμηριώσουν αυτό που τάκτηκαν, την υπογειοποίηση. Τώρα χαιρετάς. Τώρα χαιρετάς. Για να είμαι στον ήλιο, με έκαψε ο ήλιος, να δω. Άντε, θέλει να δείξω το τσακού του. Το όξο είναι αυτός εδώ πέρα. Όξο, νάτος, τρεγαμί. Και ο άλλος ο Χριστάρας, ο Άρχοντας. Λοιπόν, παρέα με το φίλο μου τον Σοκράτη, το φίλο μου τον Χρήστο και το φίλο μου τον Χρήστο. Τα πάω όλα και γάμισου. Λοιπόν, κόφτω, διακοπή. Θα το χαλάσω. Το χάλασε προηγουμένως, ρε Σοκράτη. Άπησε με να πούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά. Βλέπω κόσμο έξω. Κόσμο μέσα δεν βλέπω. Κόσμε! Ρε Μαστόρια! Αποκαλυφθείτε, ρε! Σχολάσανε, είναι αργά μισή, παιδιά. Πάμε να δούμε από εδώ πέρα. Εδώ είναι ο τομέας, επαναλαμβάνω ξανά. Όχι, είναι τα βαριά επίσημα. Ο τομέας 1 είναι εδώ, παιδιά. Είναι το ισόγειο του τομέα 1, καθώς μπαίνουν τώρα εδώ πέρα, βλέπετε, στο ταβάνι, κρατώντας από τις δίζες ή αεραγωγή. Χριστό, αυτά λέγονται αεραγωγή, έτσι. Δεν το έχεις καθόλου, μόνο σκαπτικά ξέρεις εσύ. Θα να πας μέσα. Θα να πας μέσα, πόσα παίρνεις. Δεκαδικάκι παίρνεις. Σ' αγαπάω. Μυρίζει πολύ έντονα, παιδιά, το ξύλο. Κάποια ξυλία πρέπει να μπαίνει. Και όχι πρέπει να μπαίνει, μπαίνει ξυλία, γιατί την περασμένη Κυριακή δουλεύανε μέσα συνεργεία ξυλουργοί. Αλλά το καλύτερο όλων των ξυλουργών θα το αναλάβει ο φίλος ο... Αν δεν μην το πω. Και θα κάνει τους δικέφαλους εκεί που πρέπει να τους κάνει, τους ξύλινους. Εδώ βλέπω, παιδιά, μια κάθετη γύψου σανίδα, η οποία προφυλάσει τροποτινά τον ηλεκτρικό διάδρομο. Θα σας δείξω, όποτε ανεβάσω τα βίντεο, τα εσωτερικά, πώς έχει τοποθετηθεί και ο διάδρομος στα αποθητήρια.
έχει τοποθετηθεί και διάδρομος για τον... Ο διάδρομος τοποθετήθηκε πλέον της κυλιόμενης σκάλας. Ζέστε και σήμερα, παιδιά, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Τα μαστόρια εκεί πέρα, βλέπετε, εκδυθήκανε γιατί υπάρχει θέμα ηλίασης. Έχουν κάτσει λίγο να και πίνουν νερό. Άστα να πάω στο διάλο. Μόνο εγώ είμαι ο τρελός, να έρχομαι εδώ πέρα να κινηματογραφώ. Πήρες τίποτα καλό! Κάθομαι αρκετά εδώ, παιδιά, διότι έχει λίγο ίσιο. Βλέπετε τον ίσιο που δημιουργεί το γήπεδο, διότι ακριβώς ο ήλιος είναι πάνω από το γήπεδο αυτή τη στιγμή. 4 ώρα ντάν και κάτι ψηλά. Το ντάν φεύγει, κάτι ψηλά. Αυτό εδώ πέρα για μένα φαντάζει κάτι το όμορφο, γιατί σπάει το κίτρινο, μπαίνει και κολλάει το μαύρο, το κίτρινο μαύρο, αυτό που αγαπήσαμε όλοι από παιδάκια. Παιδιά, υπάρχει ένας φίλος, το ξέχασα, με πήρε τηλέφωνο εκλιπαρώντας με, θα έλεγα, ο φίλος μου ο Γιάννης ο Προεκαμβράκης από το Ηράκλειο της Κρήτης, αεξής κριτικός, δυνατός, οριτζιναλίστας, τον ξέρετε όλοι όσοι ασχολείστε εκεί κριτικοί με την ΑΕΚ, και μου λέει: Γιώργη, πες στο κανάλι ότι υπάρχει ένας φίλος αεξής, ο οποίος είναι 35 χρονών, έχει ένα παιδάκι το οποίο είναι τρίο και είναι άρρωστο, πρέπει οπωσδήποτε να του δώσουμε όχι οικονομική ενίσχυση, δεν είναι ζήτουλας, ό,τι σε τρόφιμα μας περισσεύουν, να τα μαζέψουμε, να τα πάμε στον ασπρόπυργο, στο σπίτι του. Δεν είναι ζήτουλας να θέλει λεφτά. Θέλω να το τονίσω αυτό. Ό,τι φρούτο περισσεύει, παιδιά, καρπουζάκι, πεπονάκι για το πιτσιρίκι του, να βοηθήσουμε τον Χριστιανό, έτσι ώστε... Τι κάνει που μπουνίζει, Θεέ μου, τι είπα. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε εμείς οι αεξίδες, που τόσο μάγκες είμαστε της ζωής και της του δώσιμου. Δεν θέλουμε μόνο, δεν θέλουμε να παίρνουμε, θέλουμε να δίνουμε και γι' αυτό διαφέρουμε από τους άλλους. Και είναι αυτή η ομάδα του Τριαντάφυλλου. Το Τριαντάφυλλο. Ρε το Τριαντάφυλλο του Πορτοκαλένιο. Εδώ παρέα με το φίλο μου τον συνεργείο το Γιώτα, το φίλο μου τον Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο, που ήρθε να δει την κηπεδάρα μας από τόσο μακριά. Ένα σχόλιο, τι βλέπεις στο κηπεδάρα? Μαγεία. Μαγεία, έτσι, τι σου άρεσε πολύ? Τα πάντα. Τα πάντα. Για πες κάτι να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Τίποτα, κάτι ειδικό που σου άρεσε, ρε. Τίποτα, ανατριχύλα, τίποτα άλλο. Ένα ράτζο, βάλτε μου να κοιμάμαι εδώ. Ένα ράτζο να κοιμάται εδώ. Αυτός είναι ο φίλος. Άντε, προχώρα μαζί να κάνουμε αποφώνηση. Έλα. Έχεις παρκάρει πού, ρε? Με το πόδι. Με τρένο. Να το δείξω, παιδιά. Πάμε να μας πεις τι έγινε σήμερα. Έδωσε πολλά λεφτά στην ΑΕΚ σήμερα αυτό το παλικάρι. Εγώ τον είδα με τσάντα ΑΕΚ και λέω στην μπουτίκ που είναι κλειστή. Για πες τα μας, ρε, τι έκανε σήμερα? Διαρκείας ποδόσφαιρο. Και... Πόσο? Όχι, ευτυχώς βρήκα το φτηνό, τον 100. Τον 100, στη 15, πάμε παρακάτω. Ναι, και εκεί τυχερός. Ναι. Και τώρα ραστεχνική, VIP. VIP. Για τη μάνα ΑΕΚ που λένε. Για βγάλει τις κάρτες. Ναι. Άντε, παιδιά, να παρακινήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τη μάνα ΑΕΚ, την ραστεχνική ΑΕΚ που μας δίνει τόσες χαρές. Ήδη χτες φακώσαμε τους φίλους παοξίδες. Λοιπόν, αυτό είναι το VIP. Στο handball. Εδώ, παιδιά, βλέπετε. Είναι VIP, γιατί εδώ... Κάτσε να το πιάσω καλά. Εδώ, μάγκες, είναι το VIP του φίλου. Πάμε το άλλο. Είναι ποδοσφαίρου. Εδώ είναι ποδοσφαίρου. Ερχόμαστε, πάμε γερά. Και αυτή είναι η κάρτα φίλου. Και αυτή είναι η κάρτα φίλου. Το δεκάρικο, το κοσάρικο, βέβαια, έδωσες. Κοσάρικο. Εικοσάρικο. Γιατί, πες μας γιατί έδωσες εικοσάρικο. Γιατί κάνει μια έκπτωση, ρε. Πες τα ρε, να μην τα λέω εγώ. Για να πάρει η ραστεχνική. Με... Κοίτα το φακό, ρε. Μην τρέπεσαι. Πάμε. Η ραστεχνική, το VIP έχει 2,60. Μπράβο. Άμα πάρει κάρτα φίλου ΑΕΚ των 10 ευρώ, στο κάνει 2,30. Μπράβο. Αν πάρει κάρτα φίλου ΑΕΚ με 20 ευρώ, στο κάνει 2 κατσάρικα. Πιστεύω τα καταλάβατε όλοι, παιδιά. Ανοίγετε το πορτοφόλι σα να βοηθήσουμε όλοι τη μάνα ΑΕΚ. Και συνεχίζουμε. Προχωράμε γύρω-γύρω. Ο εδρότα Ray Right Through μέσα στα μάτια μου. Από ζέστη πώς θα φύγεις? Από πού θα φύγεις? Ναι, ρε. Τελείωνε, ρε. Πάλι ο λαμόγιο. Τα βλέπεις, βλέπεις εδώ που μπήκαν σε όλες τις, τις μπούκες τα προστατευτικά σίδερα. Πιστεύω, παιδιά, είναι εμφανές από το τηλέφωνο διαμέσου της πολεμίστρας εδώ της, του παραθύρου. Να βλέπουμε και μέσα τον αγωνιστικό χώρο στα παιδιά που θα κάθονται, οι φανατικοί φίλοι της ΑΕΚ,
το ζεστό αίμα της ΑΕΚ, τα νιάτα μας, που θα ζητοκραυγάζουν σε κάθε καλή ή κακή προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας. Μακάρι να είναι καλές οι ενέργειες, να μην τους πάρει ο διάολος τον πατέρα. Ας τα διάλα, πήγαμε 50 με το άγχος. Χάσαμε τα μαλλιά μας όλα για την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε γύρω-γύρω, παιδιά. Λίγο πριν την αποφώνηση, αυτό το καυτό δευτεριάτικο μεσημέρο απόγευμα. Πιστεύω, παιδιά, θα με θυμηθείτε όλοι, γιατί πολλοί μου γράψατε στο πρώτο drone, γιατί εγώ που έρχομαι κάθε μέρα, βλέπω, ρε παιδιά, τις διαφορετικότητες που έχει το γήπεδο. Ναι, μεν δεν τρέχει, αλλά υπάρχει διαφορά. Και γι' αυτό έγραψα στο τίτλο, παιδιά, υπάρχει εξέλιξη με το drone. Πού να δείτε, όταν η κάμερα κατάραξε λεπτομερώς, όταν μπήκε μέσα στο γήπεδο, τι έχει συμβεί και κάτω, στα υπόγεια. Να πάθετε κοκομπλόκο. Να πάθετε κοκομπλόκο. Δεν το λέω για να με δείτε, ξέρω ότι θα με δείτε. Είτε μαλακίες ανεβάζω. Ένα τάβλι ανέβασα και τότε 5.000. Ξέρω ότι με αγαπάτε και θα το δείτε, γιατί είναι βγαλμένα από την ψυχή μου. Δίνω κάθε σταγόνα τη κούρασή μου εδώ στο αυτό το γήπεδο. 4 χρόνια κοντά τώρα, από τον Νοέμβριο του 2017. Όποια καιρική συνθήκη και να έχει, όσο πόλεμο και έχω δεχτεί από διάφορους χάχες, εμπαθείς ανθρώπους, έξω και μέσα από το γήπεδο, γιατί υπάρχουν και εμπαθείς εντός του γήπεδου. Τα κουσερίκο! Τα κουσερίκο! Ξέρεις, υπάρχει μεγάλη δύναμη πλέον στην κάμερα, Ερίκο. Και κάθε Ερίκο. Ψεύτη. Ελεηνέ και τρισάθλιε. Που νομίζεις ότι κάποιος είσαι εδώ μέσα. Ψεύτη. Είπε μάγκες ότι του είπα, ας στο διάολο από εδώ. Ο ψεύτης. Και το ορκίστηκα στα παιδιά μου. Και ο... Πουστιές, ζήλια. Κοιτάτε πυλώνα τώρα. Θα τα βγάζω. Πού και πού θα τα βγάζω. Δικαιολογήστε με, παιδιά, την αγανάκτηση. Δεν είμαι από σίδερο, να μην έχω αισθήματα. Δεν είμαι ένας κρύος σφαγέας σαν τον Μπάμπι. Έτσι. Θα να βγάλει φωτογραφία, ρε. Περίμενε να βγάλει με τον ναό εδώ πέρα, ρε. Τις φωτογραφίες. Σαν εσένα, εμά έξι, ρε. Λοιπόν, μάγκες. Παρέα με το φιλάκι. Το όνομά σου είναι πάλι. Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο. Το φιλαράκο εδώ πέρα που γοητεύτηκε από το γήπεδο. Δεκαρικά και έδωσε. 50. Δώσε, εντάξει, ωραία. Σου κόψανε πόσο. Αυτά, μάγκες. Φερρυπίν, αυτό που έκανα στο φίλο τον Αλέξανδρο τώρα, έτσι, θα το ξεχάσει ποτέ στη ζωή σου. Ποτέ. Έτσι, μπράβο. Αυτό για μένα, μάγκες, είναι η καλύτερη επιλογή. Και άντε, γεια! Ο ιδρώτας, ρε, right through, πρέπει να κάνω πουστιά τώρα να ανέβω πάνω στο φορτηγό. Πάμε, πάμε, ρε, Αλέξανδρε. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, μας τώρα 21, είσαι καλύτερότερος. Αλέξανδρος, παιδιά, την καεκάρα και από τους στυλοβάδες της προσπάθειας, λες και φίλων πολιτισμού, μελισανίδιο, θέλω να πιστεύω, μελισανίδιο λες και πολιτισμού, φίλων ΑΕΚ και για Σοφιά, που μόνο θα έχει να δίνει σε φτωχούς πατεράδες να φέρουν τα παιδιά τους στο γήπεδο, με εισιτήρια, με φαγητό κτλ. Τα πάντα όλα για τον ΑΕΚ. Έχουμε, δίνουμε, δεν έχουμε καλή καρδιά. Έτσι είμαστε. Λοιπόν, και από εδώ μεριά, ο πυλώνας, το GCB, να απομακρύνετε, τι σαβούρα βάζει εκεί. Πρέπει να κάνω τώρα την ανάβαση του τζίγκου, να χυμίσω σαν τον πίθηκο, να δούμε και, να δούμε εγώ, να δω και εγώ και εσείς τι παίζει πίσω από τον τομέα των 6. Όχι, το GCB επανέρχεται. Θα ρωτήσω τους μάκες τι κάνανε τώρα εδώ και θα τα μάθουμε όλα. Και θα τα μάθουμε όλα. Όπα, λακούπα βλέπω εδώ. Έργα έξω από το γήπεδο. Πάμε εμείς στα μέσα που μας ενδιαφέρουν. Γεια σας, παιδιά! Όλα καλά! Εδώ, παλεύουνε και τα μαστόρια. Τα καλά. Βλέπουμε συνοδά έργα απ' έξω από το γήπεδο. Όχι, το συνοδά, σβήστε το. Δεν είναι συνοδά. Είναι έργα του Δήμου. Πάμε. Αυτές τις τζαμαρίες, παιδιά, θα τις δείτε από μέσα πως είναι και θα πάτε δε κοκομπλόκο στα αποκαλυπτικά βίντεο που έρχονται ή σήμερα ή αύριο. Δύο βιντεάρες, παιδιά, να τρελαθείτε. 12 λεπτά το καθένα, το έκοψα σε τμήματα, είναι ήδη ανεβασμένα στον υπολογιστή
από χτες. Περιμένω ευκαιρία να ανέβουν είτε σήμερα είτε αύριο, να βρω ευκαιρία να τα ανεβάσω. Πάμε. Πλησιάζοντας προς το λάβαρό μας για να γίνει και η αποφώνηση και του σημερινού δεύτερου βίντεο που περιλαμβάνει το περιφοράτο γύρω-γύρω από θέμα εργασιών στο κήπεδό μας. Καθώς βλέπω τον παιχταρά μου εδώ. Γεια σου ρε παιχταρά μου, είσαι καλά? Ζήτω η ΑΕΚ! Έτσι, μπράβο αγόρι μου. Μεγάλος ΑΕΚ αυτός. Λοιπόν παιδιά, για αυτά τα παιδιά, έτσι, που είναι κάπως έτσι, πρέπει ο κάθε ποδοσφαιριστής να δίνει το 101% που έχει μέσα του, και μπασκετμπολίστας και καθμπολίστας, γιατί αυτά τα παιδιά στηρίζουν την ΑΕΚ. Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν μόνο ενασχόληση την ΑΕΚ. Ειδικά αυτά τα παιδιά που σαν να ήταν εδώ ο φίλος που έφυγε μόλις τώρα, την ΚΑΕΚΑΡΑ από χρόνια. Λοιπόν, έκανα τη μεγάλη βλακεία και ήρθα με τα πόδια εδώ, καθώς το αμάξι το έχω πάνω. Πόσο λαλάκας μπορεί να είμαι? Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο στη Σαντορίνη, στον κύριο Γρηγόρη που διακοπάρει τώρα, την αγάπη μου κύριε Γρηγόρη, σ' αγαπάω πάρα πολύ, στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παράσκου, τον γιατρό καθηγητή, τον ορθοπαιδικό, από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, και φυσικά στο φίλο μου το Χριστάκι τον TV, ο οποίος απολύεται σε λίγες μέρες, 13 του Ιούλη, και έτσι θα έχω και εγώ μια άπλα σε χρόνο, δίνοντας τα βίντεο να τα επεξεργάζεται αυτός πλέον, γιατί κουράστηκα όσο ήταν τριπλά, κουράστηκα όσο ήταν αυτός φανταράκι και υπέροχη τη μάνα πατρίδα, που τα πάλευα όλα μόνος μου παιδιά, όλα μόνος μου πραγματικά, σας το λέω αυτό από καρδιάς, κουράστηκα πάρα πολύ. Την καλά και εύχομαι το γήπεδο να γίνει αύριο. Να είστε όλοι καλά αδελφιά. Εδώ φίλες και φίλοι, με την κάμερα στα χέρια του φίλου του Αλέξανδρου και εγώ με το hardball, όποιος πάρει το VIP διαρκείας της ερασιτεχνικής έχει δώρο το κασκόλ του hardball και μία μπλούζα hardball της ΑΕΚ. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι ευτυχισμένοι. Την καλά! Φίλες και φίλοι, συμπληρωματικό εδώ από τον Άρο Διάδρομο, εδώ από την πίστα για τη Φόρμουλα 1. Δύο μάτια ντύθηκαν με πίσα και τα υπόλοιπα δύο ντύθηκαν με τη Σίκα. Λίγο παραπίσω θα δούμε αυτό το βουναλάκι για να μην τρέχουν πολύ τα αυτοκίνητα και έχουμε κανένα πρόστιμο. Ωραία το βουναλάκι. Βίντεο αφιερωμένο στο φίλο μου το Ρωμανό από την Άρτα που ήρθε να δει την γηπεδάρα μας. Στα τέσσερα του παιδιά, δύο κόρες, δύο γη. Και φυσικά μην ξεχάσω το φιλαράκο μου, το Βαγγέλη τον Νικολάου από Πρέβεζα μεριά που σφίζει από ΑΕΚ, ο οποίος με τη σειρά του αφιερώνει στον πατέρα του, τον Κωνσταντίνο τον Νικολάου. Αδέλφια, σας αγαπάω πολύ. Εγώ σήμερα ήρθα για λίγο για να κάνω μια κάλυψη ελάχιστον δευτερολέπτων. Αρκεί ο φίλος ο Ρωμανός από την Άρτα μεριά να δείτε την κηπεδάρα. Την καϊκά, σ' αγαπάω παιδιά!